Να σας καλημερίσω κι εγώ με τη σειρά μου. Να χαλαρώσουμε λίγο τους ρυθμούς, να μιλήσουμε για πράγματα πιο απλά και περισσότερο της καθημέρας πράξης. Ο δικός μου ρόλος σήμερα είναι να σας παρουσιάσω τα tips και τα trips της ουρτυροσκόπησης. Ξεκινώντας μια ουρτυροσκόπηση, πιστεύω ότι εκείνο το οποίο θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη βαρύτητα είναι η διευθέτηση της χειρουργικής αίθουσας. Ξεκινώντας από τα απλά πράγματα, για παράδειγμα το πώς θα στρώσουμε το χειρουργικό μας τραπέζι και τι υλικά θα έχει πάνω. Όσον αφορά τα υλικά, πιστεύω ότι είναι καθαρά θέμα και τα εργαλεία, είναι θέμα προσωπικής προτίμησης του καθενός και εξαρτάται πάρα πολύ και από τις οικονομικές δυνατότητες που έχει το κάθε νοσοκομείο, ο κάθε ιδιώτης. Εκείνο όμως που είναι βασικό είναι να υπάρχει αρκετός χώρος ώστε αυτά τα εργαλεία και τα υλικά να απλωθούν πάνω και να είναι ασφαλείς. Αν τα φορτώσετε σε ένα μικρό τραπέζι, το πιθανότερο είναι κάποιο από αυτά να πέσει κάτω και να καταστραφεί. Αν είναι κάποιο αναλώσιμο, θα είναι απλά το κόστος του αναλώσιμου, αν είναι το ουρτυροσκόπιο, θα έχει σπάσει. Αν είδατε πριν το ουρτυροσκόπιο, δεν φαίνεται καλά. Είναι το δικό μου αυτό, είναι στραβό. Δεν είναι τέτοια. Μια συμβουλή που ήθελα, μάλλον όχι, μια παρατήρηση. Το να στραβώσει ένα σεμιρίτζετ είναι πάρα πολύ εύκολο. Αν στραβώσει, για τους νέους λαδέφους αναφέρομαι, μην προσπαθήσετε να το φτιάξετε, ούτε να το στείλετε για επισκευή. Όσο δουλεύει, δουλέψτε το έτσι. Αυτό είναι στραβό εδώ και 1,5 χρόνο. Τώρα, σαφώς θα χρειαστούμε κάποια εργαλεία επικόνησης, το οποίο είναι το σύστημα βιντεοσκόπησης. Εγώ επιμένω σε αυτό, το να σκύβεις με το μάτι και να προσπαθείς να δεις μέσα από ένα ουρτυροσκόπιο, έχει πάρα πολλά μειονεκτήματα, στα οποία δεν θα αναφερθώ. Σας πω όμως ότι αν χρησιμοποιήσετε ένα σύστημα βιντεοσκόπησης, πρώτον, είναι ο μόνος τρόπος για να κάνετε ένα χειρουργείο το οποίο να είναι ουσιαστικά αποστηρωμένο και στήρο. Ακουμπώντας το προσοφθάλμιο στο ενδοσκόπιό σας, καταργείτε ό,τι αποστήρωση έχετε κάνει. Δίνετε στην αίθουσα το περιθώριο στους ανθρώπους οι οποίοι σας βοηθάνε ή συνεργάζονται μαζί σας να ξέρουν ακριβώς τι κάνετε, άρα μπορούν να σας βοηθήσουν αποτελεσματικά, μπορούν να παρακολουθήσουν την εξέλιξη της επέμβασης και σαφώς μπορείτε να εκπαιδεύσετε και κάποιους συναδέλφους. Όσον αφορά το ουρτυροσκόπιο, η δικιά μου άποψη είναι ότι οτιδήποτε μικρότερο από 8,5 φρανς μπαίνει στην πλειοψηφία των φυσιολογικών ουρτύρων, ανεξάρτητα από τις ανατομικές παραλλαγές που μπορεί να έχει ο καθένας. Εάν αποφασίσετε να αγοράσετε ουρτυροσκόπιο, μην κατεβείτε σε πάρα πολύ λεπτά εργαλεία, πιστεύοντας ότι όσο πιο λεπτό είναι, τόσο πιο εύκολα θα μπορώ να μπω. Με την έννοια ότι από τη στιγμή που θα λεπτύνετε πάρα πολύ τη διάμετρο, θα χάσετε πλέον τη δυνατότητα να κατευθύνετε το εργαλείο ενεργητικά. Ένα πάρα πολύ λεπτό ουρτυροσκόπιο των 6 ή των 4,5 φρανς, αν πιστεύω υπάρχει και ένα τέτοιο, ουσιαστικά θα μπορέσετε να το προωθήσετε στον ουρτήρα μόνο παθητικά, πάνω σε ένα σίγμα. Η διαφορά που έχει το 8,5 από το 9 είναι η διαφορά που έχει μια νταλίκα από ένα τσικουριτσέντο. Από εκεί και κάτω είστε πάρα πολύ καλά. Και σαφώς θα πρέπει να εξασφαλίσετε με κάποιο τρόπο να έχετε μέσα στην αίθουσα στημένο πάνω από τον ασθενή πριν ξεκινήσετε την ακτινοσκόπησή σας ώστε να έχετε απεικόνιση του ουροποιητικού. Αυτό είναι κάτι το οποίο μάθαμε από τους δασκάλους μας πριν ακόμα ξεκινήσουμε τις ουρτυροσκοπήσεις. Από τους παλιότερους μας λέγανε ποτέ δεν πειράζουμε κάτω πριν μάθουμε τι συμβαίνει πάνω. Ο μόνος τρόπος για να ξέρουμε τι συμβαίνει πάνω είναι να έχουμε ακτινοσκόπηση άμεσα διαθέσιμη. Εκείνο που θα σας βοηθήσει πάρα πολύ στη δουλειά σας είναι να έχετε καθαρό οπτικό πεδίο, το οποίο εξασφαλίζεται με τις πλήσεις. Ο καλύτερος τρόπος για να έχετε ικανοποιητικές πλήσεις είναι να χρησιμοποιήσετε μια αντλία. Καλό θα είναι η αντλία να έχει πιεσόμετρο. Η δικιά μου δεν έχει από ό,τι βλέπετε. Να ελέγχει όχι μόνο τη ροή, αλλά και την πίεση. Είναι βασικό η αντλία να μην δουλεύει ανεξέλεγκτα από εσάς. Θα πρέπει να έχετε ένα πεντάλ το οποίο να ελέγχετε το πότε ξεκινά και το πότε σταματάει. Είναι ο καλύτερος τρόπος, μάλλον είναι ο μοναδικός τρόπος να χρησιμοποιήσετε την αντλία. Διαφορετικά μην τη χρησιμοποιείτε καθόλου. Εάν δεν έχετε αντλία η οποία είναι φτηνή, θα χρησιμοποιείτε είτε τη βαρύτητα, είτε το πουάρ ή κάποιες από τις έτοιμες χειροκίνητες αντλίες με τις οποίες μπορείτε παροδικά να αυξήσετε την πίεση,
Αλλά έτσι εξαρτάστε πάρα πολύ από τον βοηθό σας. Δεν μπορείτε να κρατάτε και το εργαλείο και να χρησιμοποιείτε μια χειροκίνητη αντλία. Όσον αφορά τα αναλώσιμα πρόσβασης, χρειάζεστε μια πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία σειγμάτων. Δεν υπάρχει κάποιο καλό σίγμα το οποίο θα σας κάνει όλες τις δουλειές. Θα πρέπει να υπάρχουν άμεσα διαθέσιμα όλα. Βέβαια, σαφώς θα έχετε τις προσωπικές σας προτιμήσεις, σαφώς κάποια από τα εργαλεία αυτά θα σας βολεύουν περισσότερο, αλλά σίγουρα κάποια στιγμή θα χρειαστείτε και όλα τα υπόλοιπα. Τα πολύ λεπτά εργαλεία και σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχουν τα καλύτερα. Επίσης, ένα εργαλείο το να έχει τη δυνατότητα να γλιστράει και να περνάει μέσα από κολλήματα, επίσης δεν είναι πάντοτε αυτό που ζητάμε. Χρειάζεται ένα υδρόφιλο σίγμα, για παράδειγμα, για να μπορέσετε να ληχτείτε σε ένα δύσκολο ουητήρα. Από την άλλη μεριά όμως, χρειάζεστε ένα σίγμα το οποίο να είναι σταθερό για να το χρησιμοποιήσετε σαν σίγμα ασφαλείας ή για να προωθήσετε πάνω εργαλεία τα οποία σας επιτρέπουν να σμπόξετε. Για παράδειγμα, για να περάσετε ένα κόλλημα, για να βάλετε στη συνέχεια ένα γεωγραφικό καθετήρα πάνω από το κόλλημα, εκεί μπορείτε να σμπόξετε. Για να το κάνετε αυτό, χρειαζόσαστε ένα σίγμα το οποίο να είναι stiff, όσον αφορά τουλάχιστον το σώμα του. Διαστολής. Υπάρχουν διάφοροι τύποι διαστολέων. Ουσιαστικά πλέον αυτούς που χρησιμοποιούμε είναι οι διαστολές μπαλονιού ή η μιεύκαμπτη, πολύ πιο σπάνια. Το ποιο διαστολέα θα χρησιμοποιήσουμε εξαρτάται από την περίπτωση και από την καλή γνώση των επιπλοκών του κάθε εργαλείου, για τις οποίες δεν θα ήθελα να αναφερθώ αυτή τη στιγμή. Το καινούριο στην ιστορία που λέγεται ουτεροσκόπηση, σχετικά καινούριο σε παρένθεση, δεν είναι καινούριο, είναι τα ουτερικά θυκάγια, τα οποία έχουμε αρχίσει σιγά σιγά να τα χρησιμοποιούμε. Αρχικά τα χρησιμοποιούσαμε για να διευκολύνουμε και να θυσεύκαμε τις ουτεροσκοπήσεις των ουτεροποιητικών και να προστατέψουμε κυρίως το εργαλείο. Είδαμε ότι αυτά τα εργαλεία είναι χρήσιμα όχι απλά για να προστατεύουν το εργαλείο, αλλά κάνουν και άλλα πράγματα τα οποία δεν αναφέρονται στη βιβλιογραφία. Για παράδειγμα, σας σταθεροποιούν το νεφρό, δεν κουνιέται τόσο πολύ με τις αναπνευστικές κινήσεις, άρα έχετε κάποια μεγαλύτερη ευκολία στους χειρισμούς. Είναι πάρα πολύ καλά για να τα χρησιμοποιήσετε με εργαλεία semi-rigid όταν υπολογίζετε ότι θα χρειαστεί να βάλετε και να βγάλετε το εργαλείο πάρα πολλές φορές. Όταν έχετε μια μάζα, για παράδειγμα, πέτρας πολύ μεγάλη, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να μειώσετε τους τραυματισμούς από το βγάλε-βγάλε του εργαλείου. Όσον αφορά τα αναλώσιμα σύλληψης, μπορείς να μου βοηθήσεις λίγο. Υπάρχουν διάφοροι τύποι από καλάθια, τα οποία το καθένα κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά. Για παράδειγμα, υπάρχει το τυπικό καλάθι, το οποίο την εικόνα του έχετε όλοι στο μυαλό σας, το οποίο όμως μειονεκτεί σε κάποια σημεία. Για παράδειγμα, έχει λίγα σίγματα τα οποία δεν έχουν αρκετή δύναμη ώστε να ανοίξουν πάντα. Θα πρέπει το καλάθι για να ανοίξει το χώρο του γύρω από την πέτρα για να μπορέσει να την πιάσει, ειδικά αν βρίσκεται σε στενό χώρο. Αυτό μπορείς να το πετύχεις αλλάζοντας το υλικό από τα σίγματα. Αντί για τα κλασικά τσάλι, να χρησιμοποιείς σίγματα από νετινόλ. Μπορείς να βάλεις περισσότερα σίγματα, να βάλεις διπλά σίγματα. Όσο αυξάνουν τα σίγματα, τόσο μικρότερα κομμάτια μπορείς να πιάσεις με το καλάθι. Όσο αυξάνουν τα σίγματα, τόσο πιο δύσκολο είναι να αφήσεις αυτό που έχεις πιάσει. Αν δεν έχεις χώρο πίσω από το σίγμα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις ένα καλάθι το οποίο είναι τύπλες. Όπως για παράδειγμα, αν είσαι μέσα στο νεφρό, μέσα σε ένα κάλυμα, σε ένα κάλικα. Αν χρησιμοποιείς εύκαμπτο το ουτεροσκόπιο, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσεις ένα μπάσκετ το οποίο να είναι, μάλλον η στιβαρότητα του σώματός του να μην περιορίζει τις κινήσεις του ουτεροσκοπίου. Αν δεν έχεις χώρο να περάσεις πίσω από αυτό που θέλεις να πιάσεις, καλύτερα είναι να χρησιμοποιήσεις λαβίδες σύλληψης τύπου tricept ή grasped, οι οποίες δουλεύουν χωρίς να χρειαστεί καθόλου να προσπελάσεις πίσω από το κόλλημά σου. Είτε έχεις μια πέτρα, αυτό συμβαίνει πάρα πολύ συχνά αν χρησιμοποιείς βαλιστικό λιθοτρίπτη. Σε αυτή την περίπτωση σπάς την πέτρα, μένουν τα κομμάτια μπροστά σου. Δεν έχεις χώρο να περάσεις από πίσω να τα πιάσεις. Αυτού του είδους οι λαβίδες σύλληψης βολεύουν πάρα πολύ. Ή αν η πέτρα είναι σφινωμένη ακριβώς μπροστά στο ουτερικό στόμα, όπου δεν έχεις πραγματικά καθόλου χώρο. Επίσης, ειδικά για αυτούς που χρησιμοποιούν βαλιστικό λιθοτρίπτη,
αυτού του είδους τα εργαλεία που συγκρατούν τα θράσματα είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Επιταχύνουν, χρήσιμα με ποιο έννοια, ότι επιταχύνουν πάρα πολύ την δεκπεραίωση της ουρτιοσκόπησης και δεν χρειάζεται να κυνηγάμε τα κομμάτια ή ακόμα και τον ίδιο το λίθο ψηλά στον ουρτήρα. Τώρα, το πώς θεωρώ δεδομένο ότι δεν υπάρχουν εξειδικευμένα ενδογλωγικά τραπέζια σε όλες τις αίθουσες και όλοι θα πρέπει με κάποιο τρόπο να προσαρμόσουμε αυτό που ήδη έχουμε σε αυτά που στις ανάγκες μας. Πάντοτε υπάρχουν λύσεις. Έχω δει διάφορα πράγματα. Κάποιοι χρησιμοποιούν, κόβουν το μισό κρεβάτι και βάζουν κάποιο τροχύλατο πάνω στο οποίο τοποθετούν τον άρρωστο για να μπει από κάτω το ισιάρι. Σαν μια ακραία λύση την οποία έχω δει να εφαρμόζουν. Πάντοτε υπάρχουν λύσεις. Δεν είναι απαραίτητο να έχετε μάλλον η λογική ότι δεν έχω ακτινοδιαφανές κρεβάτι, ειδικά για ουτεροσκοπήσεις ή ειδικά για ενδυολογία, δεν δικαιολογείται να μην κάνετε ουτεροσκοπήσεις. Προσέξτε απλά όταν θα τοποθετήσετε τον άρρωστο, να αφήνετε αρκετό χώρο να κινηθεί το σιάρμα από κάτω με μεγαλύτερη άνηση. Την επόμενη. Βλέπετε ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που το εμποδίζουν. Βλέπετε ότι είναι ο άξονας από τα εργαλεία τα οποία προσαρμόζονται πάνω στο κρεβάτι. Ουσιαστικά είναι δυνατόν να περιορίσουν τις κινήσεις από τα εργαλεία σας. Μπορείς να το κάνεις μόνος σου αντί να δείξεις. Με αυτό που κρατάς. Δεν μπορώ. Μπορείτε. Όχι. Την επόμενη. Επίσης, στην τοποθέτηση του ασθενούς υπάρχουν διάφορες φιλοσοφίες και θεωρίες για το πώς θα πρέπει να είναι τοποθετημένος. Εγώ το μόνο που έχω να σας πω είναι βάλτε τα πόδια του αρρώστου με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζετε την άνετη κίνηση του ουρτιοσκοπίου προς την κατεύθυνση την οποία πιστεύετε ότι θα χρειαστεί να δουλέψετε. Βρείτε έναν τρόπο να τακτοποιήσετε τα εργαλεία σας. Εμένα με βολεύει αυτός. Δεν έχει σημασία το ποιο τρόπο θα βρείτε. Βρείτε όμως ένα στάνταρ τρόπο τον οποίο να το χρησιμοποιείτε πάντα και να το ξέρουν όλοι. Και να βολεύει. Τώρα, η πρώτη δυσκολία την οποία... Μπορείς να κάνεις κλικ, να αρχίσεις να παίζει. Είναι βίντεο. Η πρώτη δυσκολία την οποία θα συναντήσετε είναι το πώς θα το βάλω το δικό μου σήμα πάνω στο δύσκολο ουτήρα ή πώς θα περάσω πίσω από ένα κόλλημα. Εκεί θα εκμεταλλευτείτε τις ιδιότητες των εργαλείων τα οποία χρησιμοποιείτε. Συνήθως ο συνδυασμός ενός σίγματος με ένα γεωγραφικό καθετήρα σας δίνει άπειρες δυνατότητες στο χώρο να κατευθύνετε το σίγμα σας πάνω, δίπλα, πάνω και πίσω από το κόλλημα. Οι χειρισμοί τους οποίους τα κάνετε δεν μπαίνουν σε κάποιους κανόνες. Δηλαδή, δεν μπορώ να σας πω στρίψτε 30 μοίρες, μετά σμπόξτε 3 χιλιοστά, τραβήξτε πίσω, ξαναστρίψτε 25 μοίρες. Είναι κάτι το οποίο θα το αποκτήσετε με την εμπειρία και με τον πειραματισμό και πάντοτε βέβαια είναι κάτι το οποίο γίνεται υπό όραση. Δηλαδή, θα πρέπει να βλέπετε τι κάνετε χρησιμοποιώντας την ακτινοσκόπηση. Τα βήματα ουσιαστικά είναι αυτά τα οποία είδατε στο βίντεο. Περνάμε πρώτα ένα σίγμα το οποίο συνήθως θα είναι υδρόφιλο, η διάμετρός του συνήθως θα είναι 0,034, σπάνια να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε εμείς οι ορολόγοι λεπτότερα σίγματα και αυτό θα σας λύσει το πρόβλημα σχεδόν στο 99,9% των περιπτώσεων. Αν εξαιρέσουμε κάποιους ασθενείς οι οποίοι είναι ογκολογικοί με στενώματα από διήθηση του ουτήρα, εγώ τα τελευταία χρόνια δεν μπόρεσα να προσπεράσω στένωμα μόνο σε αυτούς τους ασθενείς. Ακόμα και περιπτώσεις στις οποίες δεν περνάει το σκιαστικό, δηλαδή κάνετε την ανιούσα ή την κατιούσα σας και βλέπετε ότι δεν περνάει σκιαστικό από το σημείο το οποίο είναι στενωμένο, ένα σίγμα μπορεί να περάσει. Το ότι δεν περνάει σκιαστικό δεν σημαίνει ότι έχει φράξει απόλυτα ο αυλός. Και θα επιμείνω σε αυτό το θέμα, βάλτε το σίγμα. Για πάρα πολλούς λόγους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχετε πρόσβαση στο ανώτερο ποιητικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχετε ένα σίγμα ασφαλείας. Εκείνο που θα κάνετε
είναι ότι στην αρχή θα το βάζετε επειδή σας το είπανε. Μετά θα αποκτήσετε εμπιστοσύνη στον εαυτό σας, θα γίνει ρουτίνα η ουτιοσκόπηση, θα αρχίσετε να το αμελείτε. Θα την πατήσετε αρκετές φορές και στη συνέχεια θα αρχίσετε πάλι να το βάζετε όπως όταν ξεκινήσατε και όπως σας το είπανε. Γιατί δεν μπορείτε να το αποφύγετε. Αυτό το σήμα που θα βάλετε για να κάνετε τη δουλειά του θα πρέπει να είναι ένα σήμα το οποίο να πληρεί αυτά τα χαρακτηριστικά. Θα πρέπει να είναι ένα σήμα το οποίο μπορείτε να το εμπιστευτείτε, μπορείτε να σμπόξετε, μπορείτε να περάσετε κοντρά εργαλεία και σαφώς θα πρέπει να σας βοηθάει και στη δουλειά σας. Θα πρέπει να είναι stiff ή super stiff, ώστε να σας ευθυάζει το track και να σας βοηθάει στην ολοκλήρωση της οτιοσκόπησης. Επίσης, διαλέγετε σήματα τα οποία να είναι σχετικά συμβατά με τους λιθοτρύπτες τους οποίους χρησιμοποιείτε. Βίντεο είναι και αυτό. Τώρα, πώς θα μπούμε μέσα. Το πρώτο κολπάκι, ειδικά σε αυτούς που χρησιμοποιούν αντλία, είναι να αυξήσουν τη ροή. Τώρα, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Βλέπετε ότι όταν χτυπάει το jet πάνω στον ουρητήρα, εκείνο που προσπαθούμε μάλλον να πετύχουμε και τελικά το πετυχαίνουμε, είναι ότι δημιουργούμε ένα σπασμό του ουρητήρα, όχι από πάνω προς τα κάτω, αλλά από κάτω προς τα πάνω. Ο ουρητήρας δεν είναι όπως είναι η κίστη, δεν έχει την δομή του ηλεκτρικού συγκητίου, ένα ράθισμα εδώ και συσπάται όλη η κίστη, ούτε είναι όπως είναι το έντερο, το οποίο αν το πάρεις και το γυρίσεις ανάποδα, ουσιαστικά έχεις ένα κομμάτι του εντέρου το οποίο είναι αντιπαλινοδρομικό. Τον ουρητήρα, αν τον πάρεις, κόψεις ένα κομμάτι και το γυρίσεις ανάποδα, ουσιαστικά πάλι συνεχίζει να δουλεύει από πάνω προς τα κάτω ανάλογα με το που θα πάρει τη βηματοδότηση. Εάν πάρει βηματοδότηση από κάτω, επειδή με κάποιο τρόπο κάνατε φόρος και αυξήσατε τη ροή από κάτω προς τα πάνω, θα σου δημιουργήσει ένα σπασμό από κάτω προς τα πάνω. Τον οποίο μπορείς να το μεταγραφητείς, να βάλεις μέσα το εργαλείο σου, να τον ακολουθήσεις και να σε πάει μόνος προς τα πάνω. Για να το κάνετε αυτό, βέβαια, χρειάζεστε σαφώς την αντλία. Τώρα, όλα τα ουτιοσκόπια τα SMRIGID έχουν σε offset το κανάλι εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε να μπείτε έτσι. Γιατί εάν δοκιμάσετε να το σμπόξετε, εκείνο που θα κάνετε είναι να τρακάρετε. Θα πρέπει να γυρίσετε το ουτιοσκόπιο ανάποδα. Μην ξεχνάτε να το κάνετε αυτό. Αναστρέφοντας το ουτιοσκόπιο, βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ εύκολο. Αυτή η απόσταση είναι ουσιαστικά ένα χιλιοστό. Να περάσετε μέσα στο στόμιο. Χωρίς σχόλια. Είναι σε real time. Το κάνουμε πάρα πολύ σιγά για λόγους επίδειξης. Στρίβουμε το ουτιοσκόπιο, στρίβουμε την κάμερα και προωθούμε. Λοιπόν, τώρα, σε λίγες περιπτώσεις το να κάνετε μια ουτιοσκόπηση είναι πάρα πολύ απλό. Μία από αυτές είναι σε έναν άρρωστο ο οποίος δεν έχει ανατομικά στενώματα, έχει ένα φυσιολογικό ουρητήρα, ο οποίος για κάποιους λόγους είχε φιλοξενούσε ένα στέντ. Βλέπετε ότι η ουτιοσκόπηση είναι πλέον στις δυνατότητες του ειδικευόμενου με ελάχιστη εμπειρία στα ενδοσκόπια. Συνήθως τα πράγματα είναι εξίσου εύκολα, δηλαδή η πλειοψηφία των ασθενών σας θα είναι κάπως έτσι. Το πρώτο τμήμα του ουρητήρα συνήθως είναι περισσότερο στενό και άκαμπτο. Ουσιαστικά είναι και το μόνο κομμάτι του ουρητήρα το οποίο δεν συμμετέχει στο σπασμό του ουρητήρα. Και η είσοδος και η πρόσβαση στο σημείο στο οποίο θέλετε να δουλέψετε συνήθως είναι σχετικά αποβλημάτιστη. Υπάρχουν όμως και κάποιες περιπτώσεις τις οποίες ενδεχομένως να δυσκολευτείτε. Τότε, τι κάνουμε. Το πρώτο τρίκ που θα χρησιμοποιήσετε είναι να χρησιμοποιήσετε ένα δεύτερο σίγμα. Ουσιαστικά χρησιμοποιείτε τα δύο σίγματα έτσι ώστε να σας ανοίξουν τον ουρητήρα για να μπορέσετε να προωθήσετε το ουρητηροσκόπιο ανάμεσά τους. Το ένα το σίγμα βρίσκεται ελεύθερο στον ουρητήρα και το άλλο είναι μέσα από το κανάλι εργασίας. Αυτός είναι ο σωστός τρόπος με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το τρίκ. Εάν αυτό δεν δουλέψει ή υπάρχει ένα ατομικό στένωμα, αυτός είναι ένας καλός τρόπος για να περάσετε από ένα στενό ουρητήρα.
δεν είναι καλός τρόπος για να περάσετε από στένωμα ουτήρα. Εκεί θα πρέπει να τον κάνετε διαστολή με κάποιο τρόπο. Ό,τι και να κάνετε, όλους, ανεξάρτητα από τον τύπο του χειρισμού που θα επιλέξετε να κάνετε, εκείνο το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό είναι να έχετε υπομονή. Τώρα, ας πάμε λίγο σε αυτό το περιστατικό, το οποίο ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε είναι το ας δοκιμάσουμε τη μία μέθοδο και αν δεν πετύχει θα βρούμε κάποιον άλλο τρόπο για να τα καταφέρουμε. Ένας άρρωστος ο οποίος είχε υποψία θυλώματος στο νότιο πυτικό και πολλαπλά στενώματα και σκολιά πορεία στον ουρητήρα, ο οποίος στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είχε καλή επικόνηση. Βλέπετε ότι κάναμε αυτό που είπαμε, αναστρέψαμε το ουρητηροσκόπιό μας, προσπαθήσαμε να μπούμε, αλλά τελικά δεν το καταφέρουμε. Τώρα, το επόμενο βήμα. Βάζουμε δεύτερο σίγμα. Δέστε πώς αλλάζει η εικόνα. Προσπαθούμε να φέρουμε το ουρητηροσκόπιο ανάμεσα στα δύο σίγματα. Βλέπετε ότι πολύ πιο εύκολα πλέον προωθείτε το ουρητηροσκόπιο μέχρι ενός σημείου, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να περάσει από το ανατομικό στένωμα. Δηλαδή, ουσιαστικά ο άρρωστος εκεί πέρα έχει μια ουλή. Τι κάνουμε στη συνέχεια, καταφεύγουμε στην τρίτη λύση. Θα πρέπει να βάλουμε ένα διαστολέα. Ο διαστολέας αποφεύγουμε να το χρησιμοποιούμε γιατί δημιουργεί βλάβες στον ουρητήρα. Εκτός από τις επιπλοκές τις αναγνωρισμένες, οποιοδήποτε διαστολή κάνετε, θα δείτε τι αποτέλεσμα έχει. Δείτε λίγο την εικόνα του ουρητήρα μετά τη διαστολή με μπαλόνι. Σε αυτό το ουρητήρα είστε υποχρεωμένοι να αφήσετε στέντ. Δεν μπορείτε να αποχωρήσετε, μάλλον να λήξετε το χειρουργείο χωρίς να αφήσετε στέντ μετά τη λήξη του. Βλέπετε ότι περάσαμε από το σημείο στο οποίο... Σταμάτησε το λίγο. Περάσαμε από το σημείο στο οποίο... Πάτησε το πάνω. Όχι. Να μείνει το βίντεο εδώ. Ωραία. Περάσαμε από το σημείο στο οποίο είχε το στένωμα. Προχωρήσαμε λίγο παραπάνω, αλλά σε αυτό το σημείο το να προωθηθεί πιο ψηλά το ουρητηροσκόπιο ουσιαστικά είναι αδύνατο. Σταμάτησε το λίγο. Για ποιο λόγο. Είχαμε δύο σίγματα μέσα. Κανένα όμως από τα σίγματα αυτά δεν ήταν μέσα από το κανάλι εργασίας. Ουσιαστικά χρησιμοποίησαμε το ένα σίγμα για να φουσκώσουμε τον μπαλόνι. Μείνανε δύο σίγματα στον ουρητήρα τα οποία τα περάσανε. Δεν είναι αυτός ο σωστός τρόπος για να αποκτήσετε το ουρητηροσκόπιο. Θα πρέπει ένα από τα δύο σίγματα να είναι μέσα στο κανάλι εργασίας. Βλέπετε ότι με το που μπήκε, άλλαξε θέση του σίγματος και μπήκε μέσα από το κανάλι της εργασίας, ενώ πρώτα δεν περνούσε, τώρα ανεβαίνει με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία. Μπορείς να το συνεχίσεις λίγο. Ανεβαίνει με μεγάλη ευκολία, αλλά θα δείτε ότι εδώ πέρα πάλι δεν μπορεί να αποκτηθεί. Τι γίνεται. Το σίγμα, ο ασθενής είχε στένωμα και παραπάνω. Το σίγμα δεν πέρασε από το στένωμα και ο γιατρός που το χρησιμοποιούσε δεν μπήκε στον κόπο να κάνει τους κατάλληλους χειρισμούς για να το περάσει από το στένωμα. Άρα, πλησιάζοντας το σημείο στο οποίο είχε το στένωμα, έφτασε στην άκρη του σίγματος όπου πλέον δεν είναι rigid. Άρα, δεν μπορεί να στηρίξει το ουρητηροσκόπιο. Σε αυτή την περίπτωση, τι κάνεις, θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις σωστά το σίγμα. Βάζοντας το σίγμα σωστά και χρησιμοποιώντας το rigid κομμάτι του, βλέπετε ότι πλέον υπερνικά στις δυσκολίες του ουρητήρα και φτάνει στο στόχο σου. Λίγο πολύ χρησιμοποιώντας αυτά τα tips και τα tricks και αλλάζοντας, παίζοντας με τα σίγματα και με τα αναλώσιμά σας, μπορείτε να προσπεράσετε τις περισσότερες από τις δυσκολίες τις οποίες θα βρείτε. Θανάση, απλώς λίγο να σου πω, επειδή ήδη είσαι στα 22 λεπτά, αφαιρείς το δικαίωμα για οποιαδήποτε ερώτηση στον κόσμο, θα καλύψεις όλο το χρόνο και το διαδραστικό κομμάτι είναι εις βάρος. Ίσως κάποιοι θέλουν να σε ρωτήσουν κάποια πράγματα εκτός από αυτά που λες, για να πάρουν από την εμπειρία σου καλύτερα. Λοιπόν, εκείνο το οποίο δεν θα πρέπει, αυτό το προηγούμενο παράδειγμα, θα θέλω να το χρησιμοποιήσετε σαν παράδειγμα προς αποφυγή. Είναι ο λάθος τρόπος αντιμετώπισης του περιστατικού. Ξεκινάμε και βλέποντας και κάνοντας. Αυτό το βλέποντας και κάνοντας δεν είναι το σωστό τρόπο. Θα πρέπει να υπάρχει σωστός σχεδιασμός του περιστατικού, ταυτόχρονα όμως και μια ευελιξία. Okay. Αν κάποια πράγματα δεν μας βγουν, θα πρέπει να ξέρουμε και άλλους τρόπους για να τα
για να τα αντιμετωπίσουμε. Εδώ βλέπετε ένα περιστατικό, μια γυναίκα με λυθίαση. Εκείνο που θα ήθελα να προσέξετε σε αυτή την περίπτωση είναι μετά την τοποθέτηση του ενός σήματος Super Stiff, πώς ευθιάζεται το track. Βλέπετε πώς είναι ο ρητήρας πριν την τοποθέτηση του σήματος. Όχι. Τέλος πάντων. Εδώ πέρα έχει τοποθετηθεί ο ρητηρικός καθετήρας και είναι η ανιούσα. Μόνο με το σίγμα ουσιαστικά διευκολύνεται πάρα πολύ την πορεία του χειρουργείου. Και ας πάμε στην επέμβαση αυτή καθ' αυτή. Το πρώτο πράγμα το οποίο θα πρέπει να κάνετε είναι να ρυθμίσετε το ρητηροσκόπιό σας. Η εστίαση και το white balance γίνεται πάνω έξω από τον ασθενή. Γίνει πάρα πολύ σημαντικό. Η ασθενή, όπως είδατε και στην ανιούσα, είχε ένα στένωμα στο πρώτο κομμάτι, άρα χρησιμοποιήσαμε κάποια από τα tips τα οποία είδαμε και προηγουμένως. Φτάσαμε στην πέτρα και προχωράμε στην λιθοτριψία, στην συγκεκριμένη άρρωστη, χρησιμοποιώντας ένα laser λιθοτρίπτη. Ο τρόπος, η φιλοσοφία του λιθοτρίπτη του laser δεν είναι να σπάσουμε την πέτρα σε μικρότερα κομμάτια και να τα αφαιρέσουμε. Είναι να θρηματίσουμε τελείως την πέτρα έτσι ώστε να χρειαστεί, μάλλον να μην χρειαστεί να βγάλουμε κανένα κομμάτι ή στη χειρότερη περίπτωση να χρειαστεί να βγάλουμε πολύ μικρά κομμάτια. Όσο η πέτρα είναι μεγάλη και είναι σχετικά ακίνητη, μπορείτε να την κάνετε πραγματικά σκόνη. Όταν γίνεται πολύ μικρή, αρχίζει να κουνιέται, τότε είναι πολύ δύσκολο να το πραγματοποιήσετε αυτό, οπότε αναγκαστικά κάποια μικρά κομματάκια θα σας μείνουν στο τέλος της λιθοτριψίας. Αποφύγετε να κάνετε τρύπες. Η τάση με το ουτεροσκόπ, με το λέιζερ, είναι να κάνουμε τρύπες στο λίθο. Εάν βάλετε την ίνα μέσα στο λίθο, εκείνο που θα συμβεί είναι να σπάσει η ίνα. Τώρα, πώς μου δείξει το επόμενο διαφάνεια. Και η επόμενη διαφάνεια ουσιαστικά είναι μια παρουσίαση του βαλιστικού λιθοτρίπτη. Το μειονέκτημα του βαλιστικού είναι ουσιαστικά, μάλλον τα πλεονεκτήματά του είναι φοβερά. Δεν έχει κανένα αλώσιμο, είναι τελείως τζάμπα η χρήση του. Το μόνο που χρησιμοποιεί είναι αέρας. Είναι πολύ πιο γρήγορο από όλα τα άλλα, από όλους τους άλλους λιθοτρίπτες. Έχει όμως το μειονέκτημα ότι κατά πάσα πιθανότητα θα χρειαστεί επιπλέον έξοδα για εργαλεία σύλληψης και αφαίρεσης του λίθου, είτε αυτά είναι μπάσκετ είτε είναι γκράσπετ, και σίγουρα θα χρειαστεί και έξοδα για να χρησιμοποιήσετε κάτι για να συγκρατήσετε την πέτρα, για να μην σας μετακινηθεί προς το ανώτερο ποιητικό. Όπως βλέπετε εδώ, η πέτρα με τη χρήση του λιθοτρίπτη μετακινείται συνεχώς προς τα πίσω. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα η συγκεκριμένη διαφάνεια. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω και...